Στον χώρο φιλοξενίας των μεταναστών στην Κοκκινοτριμηθιά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών Σοκράτης Χάσικος. Ο αρμόδιος Υπουργός συζήτησε μαζί τους, εξηγήθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, την ώρα που κάποιοι από αυτούς πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πανό στο οποίο αναγράφονταν οι προορισμοί στους οποίους επιθυμούν να μεταβούν και το ευχαριστώ για την διάσωσή τους στις κυπριακές αρχές. Ό,τι δικαιούται και ό,τι υποχρεούμαστε θα το δώσουμε. Εκείνο που είπαμε, ακριβώς επειδή οι επιθυμίες ήταν πολλές και διάφορες, άλλες στα πλαίσια του λογικού και του νόμιμου, άλλες παράλογες ή άλλος πώς, εζητήσαμε του λοιπόν να μας γράψουν ο καθένας ξεχωριστά τι ακριβώς επιθυμεί, τι ακριβώς θέλει. Τους είπαμε επίσης ότι δεν είναι θέμα αρχηγών, δεν αναγνωρίζουμε αρχηγούς μεταξύ τους. Ο καθένας είναι άνθρωπος και έχει το δικαίωμα να καταγράψει τη δική του επιθυμία. Το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι μετανάστες στο κέντρο υποδοχής στην Κοφίνου πλέον είναι απομακρυσμένο, αφού οι αιτήσεις για παροχή πολιτικού ασύλου είναι ελάχιστες. Τρία είναι τα σενάρια που αναμένεται να καθορίσουν το τι μέλη γενέστε. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει η διαλογή. Είναι κάποιοι που μπορεί να βγουν έξω. Έχουν το δικαίωμα. Δεν είναι παράνομοι. Είναι κάποιοι που μπορεί να υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Δικαίωμα τους. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν χρήματα, δεν το ξέρω, και να θέλουν να πάνε που θέλουν να πάνε. Να επιστρέψουν πίσω, για παράδειγμα. Όλα αυτά θα τα δούμε περίπτωση με περίπτωση και θα τα υλοποιήσουμε. Στο μεταξύ, τις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης εναντίον 40χρονου Σύρου, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος λαθρεμπορίας μεταναστών. Για τον σκοπό αυτό, οι κυπριακές αρχές βρίσκονται ήδη σε συνεννόηση με την Ιντερπόλ.